Περιπλέκεται κι άλλο η κατάσταση στις περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Δημήτρη Πέτροβιτς, ο οποίος είναι ο δεύτερος χωρικός μετά τον αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης που διαφωνεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στο Χρύσο Μέτιο και δημιουργεί ένα αντάρτικο ψηφοδέλτιο. Κατά τις πληροφορίες επηγείται η ανακοίνωση της υποψηφιότητας και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύρου, Χριστόδουλου Τοψίδη. Η απόφασή μου να ηγηθώ ενός ανεξάρτητου συνδυασμού αποτελεί προσωπική επιλογή, αυτό οφείλω να το τονίσω, αλλά κυρίως αποτελεί παρότριση πολλών συμπολιτών, κυρίως νέων, που αντιλαμβάνονται τις ανησυχίες και τον προβληματισμό που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιφέρειά μας. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο, το οποίο με όθησε στο να πάρω αυτή την απόφαση. Και η διαδρομή μου στον επαγγελματικό στίβο, στην κοινωνία και στην πολιτική, νομίζω ότι είναι γνωστή σε όλους τους συμπολίτες της περιφέρειάς μας. Τώρα, στην καθημερινή όμως πορεία του καθένας, αξιολογείται. Αξιολογούνται οι δραστηριότητές του, οι θέσεις, οι στάσεις, οι πρακτικές του. Και το επόμενο βήμα ως υποψήφιος περιφερειάρχης, αναφορικά και με τη δήλωση που έκανα τη Δευτέρα, έχει στόχο να επαναφέρουμε την περιφέρειά μας σε τροχιά ανάπτυξης. Το ψηφοδέλτιο είναι ένα και είναι άκερο να μιλάμε για εκλογές όταν έχουμε μπροστά μας 7 ολόκληρους μήνες. Απάντησε με τη σειρά του σε σχετική ερώτηση για το παρασκήνιο των περιφερειακών εκλογών ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κωνσταντίνος Αντωνιάδης κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής Πριν News με τον Νίκο Σπιτζέρη. Ένα ψηφοδέλτιο θα έχουμε και νομίζω ότι είναι, είναι άκερο σήμερα να μιλάμε για πολλά ψηφοδέλτια και για εκλογές και το Μάιο του 2019, όταν έχουμε ακόμα 7 μήνες μπροστά μας και έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε, κύριε Σπιτζέρη. Κάποια στιγμή και εμείς που ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, αντί να σκεφτόμαστε πώς θα κινηθούμε μετά από 7 μήνες στις εκλογές, γιατί δεν ξεκίνησε και τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες, καλό είναι και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και αυτοί οι οποίοι σήμερα ασκούν διοίκηση, ο καθένας από το δικό του μετερίζει να ασχοληθεί με τα προβλήματα του τόπου του. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, κύριε Σπιτζέρη, που προχθές εντάξαμε ένα σημαντικό έργο στο οικόπεδο του ΚΡΕΗ, γιατί ξέρω την, επαναλαμβάνω, την δικιά σας ευαισθησία, αλλά και την ευαισθησία των καβαλιωτών, ένα έργο της τάξης των 300.000 ευρώ για τους καβαλιώτες, για τις επόμενες γενιές, για να γίνει ένας χώρος πολιτισμού εκεί στο οικόπεδο του ΚΡΕΗ, καθώς επίσης και η αναστήλωση του τείχους στις Καμάρες και με τα δυο επίσης κτίσματα του Δήμου που θα το κάνει ο Δήμος Καβάλας, άλλες 800.000 ευρώ. Τα λέω αυτά για να δείξουμε ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες της περιφέρειάς μας είναι να γίνει δουλειά από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την κεντρική κυβέρνηση. Από εκεί πέρα τώρα, αν θα είναι ο Αντωνιάδης, αν θα είναι ο Σπιτσέρης, αν θα είναι ο Μέτιος, ο οποιοδήποτε άλλος, νομίζω ίσονος σημασίας. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την πορεία το 2010 με τον αείμνηστο Γιώργο Παυλίδη, δώσαμε μια μεγάλη μάχη το 2010. Τότε λοιπόν δεν κερδίσαμε τις εκλογές. Εγώ προσωπικά ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Εύρου είχα πάρει 55%, αλλά επί του συνόλου της περιφέρειας χάσαμε. Το 2014 λοιπόν ξανά δώσαμε μια καινούρια μάχη. Βάλαμε ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο πρόγραμμα με στόχο να πάει ο τόπος μπροστά με τον Γιώργο τον Παυλίδη. Το 2014 λοιπόν νικήσαμε. Προσωπικά στον Εύρο οι συμπατριώτες μου με τίμησαν με το 63%. Πάλι πρώτος νομός σε όλη την περιφέρεια. Η ευθύνη λοιπόν που αναλάβαμε απέναντι στους συμπατριώτες μας ήταν πολύ μεγάλη. Και είχαμε τη συνέστηση αυτού του βάρους. 2 χρόνια λοιπόν μετά, το 2016, είχαμε την αδόκητη απώλεια του περιφερειάρχη μας, του Γιώργου του Παυλίδη. Περάσαμε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν υπήρξε καμία υπονομευτική κίνηση, γιατί ήμασταν όλοι επάνω επιβαίνοντες στο ίδιο πλοίο της περιφερειακής αναγέννησης. Κι όμως, αυτό που πρέπει να σας πω, είναι αυτό που διαπιστώθηκε, ότι υπήρξε ρήγμα στην ενότητα της παράταξης. Από την άλλη, έγινε έντονη κριτική για αναποτελεσματικότητα. Και όλο αυτό άρχισε να γίνεται πολύ πιο έντονο φέτος το καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν αναλάβαμε κάποιες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν ευόδωσαν και από εκεί και πέρα οφείλει ο καθής να σταθεί όρθιος και απέναντι στις ευθύνες του. Να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην κοινωνία.